λόγος στην πανυπέραγνη δέσποινά μας, κυρία Θεοτόκο. Ζούμε σε κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτοί που έχουν κατά το ανθρώπινο αναλάβει την τύχη του κόσμου, είπα κατά το ανθρώπινο, στηρίζονται στην ισχύ των όπλων, στη δύναμη πάλι κατά το ανθρώπινο που δίνει το χρήμα. Και όλα τα κινούν γύρω από το χρήμα. Αυτό νοηματίζει τους κατακόσμων άρχοντας και διακυβερνωμένους λαϊκούς. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Κατά τον Απόστολο Παύλο, Θεός αυτόν η κοιλία οι πέντε αισθήσεις. Δόγμα τους το φάγομεν πίωμεν αύριον γάρ αποθύσκομεν. Άνθρωπος ίσον ζώων παρότι λογικών άλογων και ως προς τούτο συγκρινόμενο κατά τη γνώμη τους με τα άλογα ζώα, αφού η αξία του φτάνει να ζυγιστεί με το χρήμα και με την ύλη, είναι κατώτερη και από εκείνα τα άλογα ζώα. Όμως εμείς του Χριστού τα πιστά τέκνα, οι κάτοικοι της άνω από την εδώ ζωή Ιερουσαλήμ, ούκ έχομεν όδε μένουσα πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν. Δεν έχουμε εδώ πόλη που μένει, αλλά την μέλουσα πόλη ζητάμε. Αυτή την πόλη την οποία κατέταξε, τοποθέτησε ο Κύριος
στον αιώνα του, από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Αυτή είναι η πόλη της μέλουσας δόξης. Ήδη έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια. Ήδη ο κόσμος έχει γνωρίσει λαούς πόλεις λαών, ήθη, έθιμα, πολιτισμούς και διάφορες λατρείες, μη αναφερόμενες στο μόνο ένα και μόνο αληθινό Θεό. Όλα αυτά έχουν ήδη κριθεί. Όλα αυτά έχουν έρθει και έχουν παρέλθει. Κοίτονται άλλα ερείπια, άλλα διασώζονται, άλλα έχουν καταγραφεί μέσα στο βιβλίο της ανθρώπινης παγκόσμιας ιστορίας. Όμως, αυτή τη στιγμή όσα έχουν και έχουν παρέλθει, δεν υπάρχουν. Αλλά ούτε υπάρχουν και εκείνοι που τα φιλοτέχνησαν, που τα επενόησαν, που τα έφεραν στο φως. Ο Κύριος γνωρίζει αν και πόσο θα δούμε στο μέλλον να διαγράφεται τροχιά πολλών ετών του νυν χρόνου της διάβολο παγκοσμιοποιήσεως των ανθρώπων. Όσοι πιστοί, όσοι λάτρεις του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού, όσοι ανήκουμε στη μία την Αγία Καθολική Ορθόδοξο και Αποστολική Εκκλησία, όσοι, και επαναλαμβάνω, έχουν αναστημένες τις ψυχές και αναμένες τις λαμπάδες σαν ακίμητη κανδύλα με το φως του Ιησού Χριστού, όσοι, επαναλαμβάνω, ερχόμαστε αυτές τις ημέρες που δεν απομένουν παρά μόνο περίπου μία εβδομάδα να εορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτό. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το κατεξοχήν πρόσωπο
της Αγίας μας Εκκλησίας, μετά την Αγία Τριάδα, μετά τον Κύριο της δόξης, επαναλαμβάνω, είναι το κατεξοχήν πρόσωπο. Αυτό, για αυτό το πρόσωπο ομίλησαν προ Χριστού πολλούς αιώνας πριν προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Δαβίδ ο προφήτης πολύ ξεκάθαρα 1080 χρόνια πρώτης γεννήσεως του Κυρίου μας έκραξε, φώναξε δυνατά και είπε: «Εσύ, κοπέλα, εσύ, κόρη, άκουσε, άκουσε», επαναλαμβάνω, 1080 χρόνια πριν γεννηθεί ο Κύριος μας, και επαναλαμβάνω, 1080 χρόνια πριν γεννηθεί και η Παναγία, μιλούσε στο πρόσωπό της, βλέποντάς την πριν γεννηθεί, γιατί οι προφήτες βλέπουν γεγονότα τετελεσμένα και όχι αφηρημένες ιδέες, και τα γεγονότα που βλέπουν τα κατέγραψαν. Έτσι κατέγραψε και ο προφήτης Ιαΐας το γεγονός, ότι η Παναγία που είναι κόρη του Δαβίδ δεν θα τιμηθεί, δεν θα είναι ιερό πρόσωπο για εκείνους από τους οποίους και κατάγεται από τους Ισραηλίτες, αλλά θα είναι μη τιμόμενο πρόσωπο, ατιμασθέν πρόσωπο, πρόσωπο πολεμούμενον, όπως και το πρόσωπο του Κυρίου, από τους Εβραίους. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ φωνάζει: «Άκουσον θύγατερ και είδε, και κλείνον το ούσου, άκουσε θυγατέρα», άκουσε κόρη του Δαβίδ, μιλάει στο παιδί του ο Δαβίδ, σε απόγονό του μετά από γενναίες γενναιών, «και κάνε το αυτάκι σου καλά να ακούσει, θα σου πω», λέει ο Δαβίδ, «σήκω και φύγε από εδώ, από το Ισραήλ, λησμόνισε το σπίτι του πατέρα σου και άκουσον θύγατε και κλείνω το ούσου και επιλάθω του λαού σου και ξέχασε και το λαό σου». Και τότε επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, τότε την ομορφιά σου που δεν την φιλοτέχνησε χέρι ανθρώπινο, αλλά σύ και η Αγία πρόθεσή σου, επαναλαμβάνω, την ομορφιά της Παναγίας δεν τη φιλοτέχνησε χέρι ανθρώπινο, αλλά η Αγία, η Παναγία πρόθεσή της,
Φύγε λοιπόν από τον Ισραήλ, άφησε το σπίτι σου, ξέχασε το σπίτι του πατέρα σου και βάδισε σε λαούς που θα σε τιμήσουν. Αυτά είπε ο προφήτης Δαβίδ. Μεταγενέστερα δύο αιώνες θα έρθει άλλος προφήτης και εκείνος θα προχωρήσει πέρα από τη γέννησή της και θα δει το άλλο γεγονός να καταγράφεται από την κάμερα του Αγίου Πνεύματος, ζωντανό, και να τη γέννηση του Κυρίου δηλαδή, και να φωνάζει στην Παναγία και να λέγει «Ιδού είπες, να το κορίτσι, συλλήψει εγγαστρή». Θα συλλάβει στη γαστέρα της, μέσα στη μήτρα της, και γεννήσει ιόν και θα γεννήσει γιο. Επαναλαμβάνω, 800 χρόνια πριν από τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο προφήτης Ισαΐας φωνάζει για τη γέννηση του Κυρίου από ένα κοριτσάκι που το ονομάζει Παρθένο. Μάνα και Παρθένος ποτέ δεν είδε μάνα και Παρθένος η ιστορία του κόσμου, ποτέ δεν είδε μάνα και Παρθένος να γεννά παιδί. Μόνο μάνα έχει δει, όχι όμως και Παρθένα, όχι όμως και Παρθένα. Ιδού η Παρθένος συλλήψει εν γαστρή. Κοιτάξετε αιών και καλέσετε το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το όνομά του θα το βάλουνε Εμμανουήλ. Μιλάει ο ουρανός και η γη καταργεί τους νόμους της. Γιατί όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Άλλωστε η νόμη η φυσική έχουν ισχύ για μας και μόνο για μας και όλα τα όντα τα επί της γης. Για αυτόν που έφτιαξε τους νόμους, ουδε μία ισχύν έχουν, είναι εκτός των φυσικών νόμων. Γι' αυτό συλλαμβάνεται στην Παναγία ο Κύριος μας εν πνεύματι Αγίο και όχι με φυσικούς νόμους, όχι διασχέσεως ανδρός και γυναικός, κυοφορείται κατά τρόπο φυσιολογικό επί 9 μήνες, γιατί ήταν και άνθρωπος, κυοφορείται, παραλαμβάνω, και με τρόπο υπερφυσικό γεννιέται. Υπερφυσικό, ανωδύνος, χωρίς να αισθανθεί ούτε στο ελάχιστο πόνο η μητέρα του, Κυρία Θεοτόκος, Παναγία. Ούτε στο ελάχιστο. Γεννιέται και παρθενεύει η Παναγία, μεταγέννηση, παρθενεύει η Παναγία. Προγεννήσεως Παρθένος, σύλληψη σε πνεύματι Αγίου. Καταγέννηση Παρθένος και μετά γέννηση Παρθένος. Εδώ δεν χωράει ουδε μία λογική ανθρώπινη, ουδής νόμος φυσικός. Έρονται οι φυσικοί νόμοι, διασφαλίζονται τα κλήθρα της παρθενίας.
άλλωστε. Σε αυτήν μέσα εισήλθε και εγκαταστάθηκε επί 9 μήνες σαν σε θρόνο δικό του ο Υιός και Θεός μας. Εγκαταστάθηκε, έμεινε εκεί επί 9 μήνες. Δεν είναι δυνατόν να διαλογιστεί ούτε στο δισεκατομμυριοστόν, ούτε στο τρισεκατομμυριοστόν, ούτε στο πόσο εκατομμυριοστόν η ανθρώπινη διάνοια, πως ο στο σύμπαν αχώρητος χώρασε μέσα στη μήτρα της Αγίας Παρθένου. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, δεν ερμηνεύεται, είναι ανερμήνευτο. Αφού άλλωστε το ίδιο γεγονός απασχόλησε και την ίδια όταν μετέφερε το μήνυμα από ψηλά ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ότι θα γεννήσει και η ίδια βρέθηκε στην ίδια απορία. Άνδρα ου γινώσκω. Δεν έχω καμία σχέση με άνδρα. Πώς έστεμι τούτο, πώς θα συμβεί, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Δεν χωρεί η δική μου λογική. Αυτό είπε η Παναγία. Βεβαίως, πέρα και πέρα δικαιολογημένα. Γιατί φοβήθηκε μήπως ο εμφανιστής, παρουσιαστής, αρχάγγελος ήταν μετασχηματιστής σε άγγελο Σατανάς. Και γι' αυτό το λόγο απόρρισε. Δεν έπεσε στην παγίδα όπως έπεσε η πρώτη Εύα και η παγίδα την οδήγησε στο θάνατο, την Εύα την πρώτη. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, έφερε τον δεύτερο Αδάμ και δεν εξαπατήθηκε. Εν πνεύματι Αγίου της απαντάει ο Αρχάγγελος. 2 γνωρίσματα ψυχικά, ένα ψυχικό και ένα σωματικό, χαρακτηρίζουν το πρόσωπο της Παναγίας. Το ένα είναι ότι κατά πρόθεση, μέσα στο λογικό της κατά πρόθεση ήταν αγνή, παρθένα, είχε παρθένους λογισμούς, καθαρούς λογισμούς. Γιατί πώς είναι δυνατόν ο καθαρός και λαμπρός ήλιος της δικαιοσύνης ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, να εισέλθει, εάν δεν ήταν καθαρή η Παναγία, εκ προθέσεως, λογικά και ψυχικά, αλλά και σωματικά, να δεχθεί αυτόν που ήταν ολοκαθαρός.
Απόστολος Παύλος λέγει δεν είναι δυνατόν να δεχθεί το μη καθαρό, καθαρό, το σκοτάδι δεν μπορεί να έχει σχέση με το φως. Η αμαρτία με τη δικαιοσύνη. Ακριβώς ήταν Παναγία η Παναγία και δέχθηκε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εμπνεύματι Αγίου. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο, όπως και ο Κύριος σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπος επαναλαμβάνω, οδηγήθηκε στο θάνατο. Και η Παναγία μας σαν άνθρωπος ακολούθησε ακριβώς στην περίπτωση αυτή το δρόμο των θνητών. Το δρόμο των θνητών. Επί Σταυρού απέθανε ο Κύριος. Η Παναγία Μητέρα Του και αυτή εκοιμήθη ειρηνικά. Όμως πανηγυρικά, όμως πανηγυρικά. Στον κόσμο αυτό και επί της γης υπάρχουν όντα, όντα που όταν πέφτουν ο ήλιος παραδείγματος χάρη τυφλώνονται, δεν αντέχουν στο φως. Αλλά υπάρχουν και όντα που επί τη παρουσία τη ανατολή του ηλίου λαμπρύνονται και φωτίζονται. Όμοια ακριβώς, όμοια ακριβώς. Επί τη ανατολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επί τη ανατολή της γεννήσεως της υπεραγίας Θεοτό, επί τη ταφή του Κυρίου μας και επί τη ταφή της υπεραγίας Θεοτόκου, επαναλαμβάνω. Τα λαμπρά και φωτεινά σαν τον ήλιο εκείνα πρόσωπα, άλλοι τα αντίκρισαν όπως ο ήλιος, άλλοι τα όχι τα αντίκρισαν, αλλά ούτε καν είδαν, μάλλον τυφλώθηκα από τη λάμψη. Γιατί δεν άντεχαν λόγω της εσωτερικής των ακαθαρσίας, λόγω της εσωτερικής των ακαθαρσίας. Λέει ο λαός, πως τρώνεις, όπως τρώνεις, έτσι και κοιμάσαι. Στρώνεις στο βούρκο, στο βούρκο θα κοιμηθείς. Στρώνεις εκεί που έστρωσαν τόσοι Άγιοι. Στρώνεις, επαναλαμβάνω, πάνω στα Άγια Λόγια, πάνω στο Ευαγγέλιο του Κυρίου, τότε βλέπεις τη λάμψη του Κυρίου μας, της Παναγίας και όλων των Αγίων. Λοιπόν, αυτοί που έχουν τα μάτια και τη δύναμη
για να δουν. Είδαν τα πρόσωπα αυτά και στην πορεία τους και στην κίνησή τους. Και πρώτοι από αυτούς που είδαν, και επειδή μιλάμε για την κίνηση της Παναγίας, την κίνηση, ήσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Λέγει ένα τροπάριο, Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάβε, γεύσιμανί το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Την ημέρα της κίνησης την είχε προετοιμάσει η Παναγία. Είχε πάρει το μαντάτο το χαρμόσυνο ότι πρόκειται να φύγει, να αναχωρήσει από την παρούσα σκηνή της ανθρώπινης ζωής και πρόκειται να την οδηγήσει ο Υιός και Θεός της στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην αγκαλιά της. Να την οδηγήσει, επαναλαμβάνω, στην αγκαλιά της. Αγκαλιά του, στην αγκαλιά του Κύριος. Τη μάνα που τον έφερε στον κόσμο, επρόκειτο να την οδηγήσει με τον ανάλογο τρόπο που της έπρεπε. Μια ανάλογη σκηνή μας παρουσιάζει ένας από τους Ευαγγελιστές την ημέρα της γεννήσεως του Κύριου, την ημέρα που έφερε στον κόσμο τον Κύριο. Τότε η νύχτα έγινε ημέρα, έλαμψε ο ουρανός, στρατιές αγγέλων κατέβηκαν στη γη και δοξολογούσαν τον ερχομό του ψάλλοντας «Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Ομοιότροπα ετοίμησε και ο Κύριος την έξοδο της Παναγίας εκ του κόσμου. Με στρατιές αγγέλων κατέβηκε από τον ουρανό, άλλωστε ποτέ μα ποτέ ο Κύριος ως Θεός δεν απουσίασε από τη γη, ούτε και από τον ουρανό. Ως Θεός δεν απουσίασε ποτέ. Ως άνθρωπος όμως κατέβηκε, γεννήθηκε, υπέστη διαθανάτου σταυρικού θάνατον, απέθανε, ανελήφθη. Αναστήθηκε και αναλήφθη στους ουρανούς. Επαναλαμβάνω, ως άνθρωπος λοιπόν και ως Θεός κατήλθε εν συνοδεία με στρατιάς αγγέλων για να οδηγήσει εν τιμή στο τόπο, ανθρώπινα μιλάω για να καταλάβουμε, όπου εκείνος βρίσκεται και ο οποίος της αξίζει σαν μάνα Θεού στη βασιλεία του ουρανού. Αλλά εδώ στη γη κάποιοι ανάλαβαν τις φροντίδες για την εκφορά της, για την κηδεία της κλπ. Όποιος θέλει να δει με λεπτομέρειες καλοπροαίρετος μύστης ερευνητής που λαχταράει να δει
πώς έζησαν οι Άγιοι της υπεραγίας Θεοτόκου την κηδεία, ας μελετήσει τον 9ο και 10ο λόγο του Ιωάννη Δαμασκηνού. Εκεί ό,τι δεν μπορώ εγώ να εκφράσω λόγω αδυναμίας μεγάλης, γιατί δεν έχω και το προσόν να το περιγράψω, ούτε το νου να το συλλάβω, ούτε τη γλώσσα να το περιγράψω. Ας διαβάσει τον Ιωάννη Δαμασκηνό να δει πώς περιγράφονται τα απερίγραπτα. Εκεί θα ζήσει στον παλμό που ζουν και πώς ζουν οι Άγιοι, οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι ιεράρχα, τα μεγάλα γεγονότα που εορτάζουμε εμείς στις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης και ειδικά στην ημέρα της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα ζήσει, με άλλα λόγια, σε παλμό Βασιλείας Θεού. Σε παλμό, επαναλαμβάνω, Βασιλείας Θεού. Δεν θα χρειαστεί να πει πότε θα σταματήσω να ξεκουραστώ. Θα λαχταράει να μελετάει σε αργό ρυθμό, να ρουφάει μέσα από εκεί ό,τι θεάται, ό,τι βλέπει η ψυχή και να δοξάζει τον Θεό. Λοιπόν, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι η ίδια είχε μηνύσει, είχε προκηρύξει την ώρα και τη στιγμή της εξόδου εκ της ζωής, που ο Κύριος και ο Υιός θα την έπαιρνε και θα άφηνε το ανθρώπινο σώμα, όπως όλοι οι άνθρωποι, στη γη επάνω. Και την καθορισμένη στιγμή, αφού είχε ετοιμάσει η ίδια προσωπικά την κλίνη την νεκρική, αφού η ίδια είχε ετοιμάσει τα νεκρικά της, θα λέγαμε, σάβανα, τι θα φορούσε, ντύνεται λοιπόν τα ενδύματα της φυγής εκ του κόσμου, της εξόδου της, και ξαπλώνει επί της κλίνης, σταυρώνει τα χέρια της και τη στιγμή της εξόδου, παρόν ο Υιός της λαμβάνει στα χέρια της την Παναγία της ψυχής. Ακολουθούμενος από αγγελικά τάγματα ψάλλοντα τα της εξόδου και τιμώντα το μέγα πρόσωπο που διακόνησε, προσέξτε το αυτό, τον ερχομό του Κυρίου στη γη, αλλά και τη δική μας πανανθρώπινη σωτηρία. Η Παναγία είναι διάκονος της δικής μας σωτηρίας και η ίδια συμμέτοχος και βοηθός. Εσαΐ όλων εκείνων που λαχταρούν να τη συναντήσουν στην Άνω Ιερουσαλήμ, στην Άνω Ζωή. Παρέλαβε ο Κύριος και οδήγησε την Παναγία έσκηνες δικαίων, προσέξτε το, εν χώρα ζώντων, εν χώρα ζώντων. Εδώ που ζούμε εμείς δεν είναι χώρα ζώντων. Γιατί
έστι, πόνος, λύπη, στεναγμός. Πονάμε, λυπόμαστε, θρυνούμε, αναστενάζουμε, βογκάμε. Γιατί εδώ είναι χώρα του κλαδμόνος. Εκεί είναι που πήγε η Παναγία, η πηγή της ζωής. Είναι ο χώρος της ζωής. Απέστη δεν υπάρχει εκεί θάνατος. Εκεί δεν υπάρχει νύχτα. Εκεί υπάρχει μόνο η μέρα. Αδελφοί μου που με ακούτε, μη στέκεστε διστακτικοί μπροστά σε αυτό το γεγονός, σε αυτή την πραγματικότητα. Η Παναγία μας, το δεύτερο σε τιμή πρόσωπο από την Εκκλησία μας, οδηγήθηκε στα δεξιά του Υιού της. Επαναλαμβάνω, ως ανθρώπου που κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, στα δεξιά του Υιού της, τιμήθηκε από τον Κύριο, Κύριό της και Θεό της. Όταν μεταφερόταν για να τελεστεί η Παναγία, η ιερή ακολουθία προσευχής, νεκρόσιμη, από το σπίτι της, στο χώρο της τελέσεως, της εξόδου ακολουθίας, κάποιο πρόσωπο Εβραίο άπλωσε τα χέρια του με μίσος να ακυμάσει το σώμα της Παναγίας, να το χτυπήσει. Τότε, πριν τελεστεί το γεγονός, κόπηκαν και τα δύο χέρια πάνω στο νεκρική κοινή της Παναγίας. Όμως, επειδή το πρόσωπο αυτό έδειξε μεταμέλεια, μετανόησε, αλλαγή τρόπο ζωής, επειδή έδειξε μεταμέλεια, αποκαταστάθηκε η φυσική τοποθέτηση των δύο χεριών. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, που βρισκόταν στην Αθήνα, ο οποίος χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, πρώτος επίσκοπος στην Αθήνα, ενώ προηγουμένως ήταν αρχιερέας των ειδώλων, λέγει τα εξής, ότι τον αφύρπασε το Πνεύμα το Άγιο και τον μετέφερε την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας, θα λέγαμε σε απλή γλώσσα της κηδείας της Παναγίας, τον μετέφερε στα Ιεροσόλυμα και απανταχού γης. Επαναλαμβάνω, ο Άγιος Διονύσιος ο ίδιος μνημονεύει, ο πρώην αρχιερέας των ειδώλων, ο μετέπειτα χειροτονητής πρώτος επίσκοπος Αθηνών, ο ίδιος μνημονεύει ότι μεταφερθήκαμε σε επιθυμητικό αριθμό στα Ιεροσόλυμα εν ρηπή οφθαλμού, δηλαδή σε χρόνο ανοιγοκλεισίματος των οφθαλμών στα Ιεροσόλυμα, και πήραμε εκεί μέρος στην Αγία Κηδεία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ομοιότροπα και οι Απόστολοι που απουσίαζαν στα πέρα της Οικουμένης και ασκούσαν το έργο της Αποστολικής Διακονίας
του λόγου για να σωθούν οι άνθρωποι, μεταφέρθηκαν κι αυτοί στα Ιεροσόλυμα και πήραν μέρος στην κηδεία και στην τιμητική απόδοση προς το πρόσωπο της Αγίας της Υπεραγίας στο τόπο. Γι' αυτό και το τροπάριο λέγει «Απόστολοι εκ περάτων, από τα πέρατα της γης, ελάτε εδώ στα Ιεροσόλυμα και τώρα για να κηδεύσουμε πανηγυρικά το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου». Βρέθηκα λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, τους κάλασε κατά έναν τρόπο η Παναγία. Και αυτή ήταν η ίστατη τιμή στο πρόσωπό της. Στο πρόσωπο του Υιού της, αυτόν που κουβάλησε αυτή στον κόσμο σαν άνθρωπο που τον έφερε στη μήτρα της. Όμως, ένας, το ξέρετε, ο Άγιος Θωμάς απουσίαζε από την πομπή και την ακολουθία και τα τελούμενα της εκφοράς και εξόδου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έφτασε μετά την ταφή 3 ημέρες. Και βέβαια ήθελε και εκείνος να προσκυνήσει το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήδη ταφέν 3 ημέρες πριν γίνεται ανασκαφή του τάφου, αλλά δεν βρίσκεται το σώμα της Παναγίας. Ήδη είχε μεταστεί, είχε αλλάξει θέση το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δεν υπέστη φθορά. Δεν υπέστη φθορά και όταν γέννησε τον Κύριο έμεινε άφθορη η Παναγία στην κοίηση. Γι' αυτό και δεν υπέστη φθορά και μετά θάνατο. Την ήρε, την σήκωσε ο Κύριος από τον τάφο και την μετέστησε προς τον ουρανό. Μετέστης προς τη ζωή, λέει το τροπάριο, γιατί μη την υπάρχουσα τη ζωή, εσύ είσαι η μητέρα που έφερες τη ζωή στον κόσμο. Συ είσαι άλλωστε, αφού έφερες τη ζωή, η πηγή της ζωής. Γι' αυτό και δεν υπέστη φορά Υπεραγία Θεοτόκος. Γι' αυτό και είναι η Παναγία εκείνη που και σωματικά δεν επηρέασε φυσικός μεταθάνατο νόμος, ούτε κατά τη γέννηση. Αδελφοί μου χριστιανοί, ζούμε όπως ακούσατε και στην αρχή, περίοδο κρίσεως, παγκόσμιας κρίσεως. Τα ήθη έχουν καταλυθεί. Οι σχέσεις οι ανθρώπινες έχουν διαρριχθεί, έχουν σπαστεί. Ακόμα φτάνουμε στο σημείο και οι αμεσότατες συγγενικές σχέσεις να έχουν σπάσει. Και αυτό γιατί έχει τεθεί σαν αγαθό σε εισαγωγικά λατρείας η φιλαργυρία, η φιλιδονία, η φιλοδοξία. Τα τρία αυτά κακά είναι 3 ανθρώπινες θεότητες και αυτά κανονίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις. Θίγεις
Ένα από αυτά σπάς και το δεσμό φιλίας, σπάς και το δεσμό της πατρότητας, σπάς και το δεσμό της μητρότητας, σπάς και το δεσμό της αδερφοσύνης. Αυτά είναι τα αγαθά σε εισαγωγικά που λατρεύουν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Εμείς, όσοι πιστοί, όσοι πιστοί, σε οποιαδήποτε κι αν εποχή και εποχή κι αν βρίσκονται όσοι πιστοί, γνωρίζουν ότι ένα είναι το αγαθό, ένα και μόνο. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Τέλος, αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι η αγάπη μας, η Παναγία Τριάδα, και τα γύρω από την Αγία Τριάδα είναι ο θησαυρός της ψυχής μας. Λέγει ο Κύριος, χτίζεις το σπίτι σου, το βασίζεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου, το υποστατικά σου στα υλικά αγαθά. Δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να το χτίζεις στην άμμο. Σίγουρα θα έρθει η βροχή, σίγουρα θα φυσήξουν δυνατοί άνεμοι, σίγουρα θα το κατακριμνήσουν και δεν θα υπάρχει ούτε ο τόπος που έκτισες στο σπίτι σου και τα συναυτό. Έχεις αμφιβολία? Άνοιξε την ιστορία, δεν σου το λέγω εγώ για να σε πείσω, να σε πείσει η ιστορία, να δεις πόσοι ανά τους αιώνες μεγάλοι της γης, μεγάλοι του χρήματος, μεγάλοι στις πέντε αισθήσεις του ανθρωπίνου σώματος προσπάθησαν να στηρίξουν σαν σε θεμέλιο στην ύλη το είναι τους, τα παιδιά τους, τους διαδόχους τους. Παρακαλώ, μήπως είδαμε όλα αυτά που κατέκτησαν συσσαγωγικά στον κόσμο αυτό, σε ποια χέρια βρίσκονται σήμερα? Αγνοείται η τύχη τους. Αγνοείται η τύχη τους. Και απόλυτο το μνημόσυνο αυτών με τείχου. Έσβησε, χάθηκε και το όνομά τους με θόρυβο παταγώδες, παταγώδη. Όμως 2000 χρόνια τώρα, 2000 χρόνια τώρα έχουν περάσει, ανοίγουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, μας βγάζει μπροστά στην οθόνη την Άνω Ιερουσαλήμ, φωταγωγημένη, και εκεί βλέπουμε να κατεβαίνει από ψηλά ολόλαμπρη, όχι σαν τον ήλιο, όχι υπέρ των ήλιων, αλλά πέρα και πάνω από μυρίους, δισεκατομμυρίους ηλίους λάμπουσα, λάμπουσα, η Εκκλησία του Χριστού με την υπεραγία Θεοτόκο. Ας προσέξουμε, κόκκινη, στηριγμένη στο αίμα το μαρτύρο των αιώνων,
στο αίμα του πρωτομάρτυρα και μεγαλομάρτυρα Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο αίμα όλων εκείνων των Αγίων. Φέρνουμε στο νου μας τον Γαμαλιήλ, τον νομοδιδάσκαλο που είχε μπροστά του τον Πέτρο και τον Ιωάννη και ανακρίνονταν από το δικαστήριο των Εβραίων. Και ήσαν έτοιμοι να καταδικάσουν στο γέννημα, στο ξεκίνημα τους Αποστόλους και τους θανατώσουν. Φωνάζει ο νομοδιδάσκαλος, προσέξτε, μήπως θανατώνοντας αυτούς γίνεται θεομάχη. Γίνεται θεομάχη. Με άλλα λόγια, πολεμάτε το Κύριο της δόξας. Πολεμάτε το Κύριο της δόξας. Μήπως το Θεό τον ίδιο πολεμάτε. Φίλοι, έχουμε μέσα μας, όσοι βαπτισμένοι, όσοι πιστοί, θησαυρούς ασύλλητους, δεν μπορεί δηλαδή να μας αφαιρέσει κανείς. Η θησαυρή, αυτή είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, μέσα στο στράκινον σκεύος, μέσα στο σώμα μας, αυτή η θησαυρή είναι μυρωμένη, είναι λαμπρή, στύλβουν και λάμπουν και την ψυχή λαμπικαρίζουν, δεν αγοράζονται, δεν πολλούνται. Η θησαυρή αυτή είναι κατάκτηση και δωρεά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένας από τους θησαυρούς, ένας από τα άστρα πρώτου μεγέθους του ουρανίου στερεώματος του κόσμου του πνεύματος είναι και η υπεραγία Θεοτόκος. Κλείνω με τη ρίση και ερμηνεύω παράλληλα με τη ρίση του προφήτη που αγκάλιασε Σιμεών, που αγκάλιασε τον Κύριο και είπε στην Παναγία, από την καρδιά σου μπροστά στον Κύριο που ήταν ήπιο θα περάσει ρομφαία, μαχαίρι κοφτερό από τις δύο μεριές. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος που είχε ανοίξει και θα ανοίξει και άνοιγε τη στιγμή ακόμα σε ευρύτερο ορίζοντα από τις αντίθετες δυνάμεις, θα είναι πόλεμος θηριώδης, αλλά το θηρίο θα ιτηθεί. Γι' αυτό και η Εκκλησία του Χριστού που θα κατέβει να παραλάβει τις ψυχές εκείνων που την περιμένουν θα είναι γεμάτη λάμψη και θα παραλάβει εκείνους που τώρα πιστεύουν, που θα είναι μεταμορφωμένοι όπως μεταμόρφωσε Αποστόλους, μεταμόρφωσε ο Κύριος, μεταμορφωμένους σε πνεύμα, σε πνεύμα επαναλαμβάνω. Γιατί η Άνω Ιερουσαλήμ έχει σε μόνιμη ισχύ το πνεύμα ο Θεός και εν πνεύματι και αληθεία τους προσκυνούντας αυτόν. Ας έχουμε της Παναγίας μας τη βοήθεια, το φωτισμό, τη σκέπη, την αρρωγή. Και ας την επικαλούμεθα
μέσω του Υιού της και αντιστρόφως από τον Υιό μέσω του προσώπου της. Αμήν.